Ξέρετε, ανεξάρτητα από τα νομικά και τι υπάρχουν, δεν προλάβαμε ούτε να τα δούμε ούτε τίποτα. Και το δεύτερο προσχηματικό, λέω τώρα, ακουφίστε με να πω, και το ότι σήμερα το Ισραήλ προχωρά σε προσαρτήσεις, λες και τόσα χρόνια δεν το έχει κάνει, το θέμα για μας δεν είναι αν θα αναβληθεί ή όχι. Και ας σταματήσει ο συνδικαλισμός. Αν υπάρχουν λόγοι που μπορεί νομικά να μην είναι σωστοί, να αναβληθεί. Αυτό μπορεί να το κάνει και η κυβέρνηση. Αν υπάρχουν λόγοι, δεν το ξέρουμε το θέμα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει. Η υποκρισία έχει και όρια. Έχει τόσα όρια που τα έχουν ξεπεραστεί. Φτάνουν μέχρι τους γαλαξίες. Ποιος την προετοίμασε αυτή τη συμφωνία? Ο ΣΥΡΙΖΑ την προετοίμασε. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Δεύτερον, όλα τα κόμματα ψήφισαν στη Βουλή την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε? Και η δική σας δεν προχωράει τώρα? Έχουμε κάνει και ερώτηση και τα πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια? Για να είμαστε ειλικρινείς εδώ μέσα. Πώς αναβαθμίστηκαν ή όχι οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ με αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούντος? Τι κοροϊδία είναι αυτή απέναντι στον κόσμο? Δηλαδή τι κοιτάμε? Δεν κοιτάμε τη συμφωνία που είναι μια συμφωνία με ένα κράτος δολοφόνο? Και κύριε Κατρούγκαλε, σήμερα κάνει παραπροσαρτήσεις το Ισραήλ? Σήμερα ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ της Αμερικής, λέω και για τους ΣΥΡΙΖΑ και για τους υπόλοιπους, για πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Καταγγείλατε το αυτή την απόφαση? Ποτέ. Όχι. Όλα αυτά τα χρόνια το αντίθετο έγινε. Αναβαθμίσατε όλοι σας και συμφωνείτε όλοι σας, αλλά μια και σήκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα την υπόθεση της αναβολής, αναβαθμίσατε ή όχι τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ? Έγιναν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή των Γρεβανών με Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδας με προσομοίωση το Ιράν? Ναι ή όχι? Για να μην συνεχίσω για τα υπόλοιπα. Μοσάντ και δεν συμμαζεύεται. Επομένως, ας σταματήσει και με το χωροφύλακα και στον κλέφτη ψωμί, λένε στο χωριό μου, και στον χωροφύλακα χαμπέρι. Αυτή δεν είναι πολιτική ίσων αποστάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Να μην κοροϊδευόμαστε. Μην μιλάτε για διεθνές δίκαιο. Όλα αυτά τα χρόνια το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ναι ή όχι? Κι όμως τότε το ξεχάσατε και αναβαθμίζετε για λόγους πολιτικούς, δικό σας πρόβλημα, εμείς διαφωνούμε. Αναβαθμίζετε όλες αυτές τις σχέσεις. Και θα τα πει και ο εισηγητής μας τα περισσότερα. Και το χειρότερο απ' όλα, ότι έχετε την αυταπάτη ότι θα βοηθήσει τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, γι' αυτό μας το θέμα δεν είναι αυτό. Της αναβολής όχι, ούτε θα παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια. Γιατί? Για να κρύψουν τη στρατηγική συμφωνία που έχουν και με την κυβέρνηση και με το Ισραήλ και γενικότερα με άλλα ζητήματα.